και στους άλλους λαούς, είναι σε κάθε χώρα να δυναμώσει αγώνας που βάζει εμπόδια στο πολεμικό σχέδιο κομμάτων, στα αιματοβαμμένα σχέδια της αστικής τάξης και των διεθνών συμμαχιών του κεφαλαίου, στην πολιτική ακρίβεια και τα σπασμένα των πολεμικών κυρώσεων που επιβάλλει ο ένας υπερεριστής των άλλων. Δεν ανεχόμαστε να αποτελεί η χώρα μας πολεμικό ερμητήριο σε βάρος άλλων λαών, ενώ αυτόματα μας κάνει και στόχο αντιπίνων, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου εξωτερικών της Ρωσίας. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις που κάνουν τη χώρα στόχο αντιπίνων. Καμιά αποστολή στρατιωτικών εξοπλισμού στο εξωτερικό. Να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές. Δεν χάνουν όλοι από τον πόλεμο. Κερδίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές με το μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς LNG στον κόσμο. Κερδίζουν οι βιομηχανίες όπλων με τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα. Η Ελλάδα βρίσκεται από το 2021 στην κορυφή της λίστας των 30 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δαπανώντας το 4% του ΑΕΠ, δηλαδή 6,5 δισεκατομμύρια για στρατιωτικές δαπάνες. Δισεκατομμύρια που θα κριθεί και άλλη μια φορά να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία το όχι στον πόλεμο, τη μετατροπή της σε πολεμικό ερμητήριο. Την ίδια ώρα μάλιστα που στο όνομα της